Πού στους μαθητές. Ποιοι εκβιάζουν την κόρη της Σοφίας Βόσου. Ναι, καλά ακούσατε. Υπάρχει το ξέσπασμα της τραγουδίστριας και οι μηνύσεις, όπου κάποιοι εκβιάζουν και απειλούν την κόρη της αγαπημένης ηθοποιού Σοφίας Βόσου. Για πες μας. Λοιπόν, θύμα εκβιαστών και υβριστών έχει πέσει η Ερασμία Μάνου, η μονάκριβη κόρη, η μοναχοκόρη της αγαπημένης τραγουδίστριας Σοφίας Βόσου, με ανάρτηση που έκανε η ίδια στο διαδίκτυο, φανερώνοντας και το προφίλ στο Facebook και τι της γράφει, άνθρωπος που την απειλεί ότι αν δεν της δώσει χρήματα θα βγάλει στοιχεία για την ίδια, εκβιάζοντάς της στο διαδίκτυο. Δηλαδή εκβιάζουν το κορίτσι ότι αν δεν δώσει χρήματα η Ερασμία Μάνου, κόρη Σοφίας Βόσου, θα βγάλει διάφορα πράγματα εις βάρωσης στο διαδίκτυο. Έτσι, έτσι ακριβώς, και ότι θα μιλήσει κατά της τραγουδίστριας, συναδέλφους της και όλα αυτά τα πράγματα που φυσικά δεν υπάρχουν, έτσι πρόκειται για πράγματα της φαντασίας του συγκεκριμένου χρήστη που δεν γνωρίζουμε τα στοιχεία του. Είναι ένα ψεύτικο προφίλ που υπάρχει στο διαδίκτυο, κάνει δημοσιεύσεις κατά της Σοφίας, της Ερασμίας Μάνου, βρίζοντάς της και θίγοντας την τραγουδίστρια. Αξίζει να δούμε τι έγραψε η Ερασμία Μάνου στο Facebook. Θα παρακαλούσα, λέει, όλους τους φίλους μου να κάνουν αναφορά στο προφίλ αυτό. Από χθες προσβάλλει σε δημόσιες σελίδες, αλλά και στο προσωπικό της προφίλ, την προσωπικότητά μου με σκοπό την απόσπαση χρημάτων με εκβιασμό ψευδών αποκαλύψεων για την προσωπική μου ζωή. Δείγμα των μηνυμάτων και των δημόσιων αναρτήσεών της θα δείτε στη φωτογραφία. Έχω διαβάσει πάνω από 30 μηνύματα που αφορούν εμένα, γεμάτα απειλές, κρυμμένοι πίσω από ένα ψευδώνυμο. Προφανώς, λέει, είναι το κόλπο της για να αποσπά χρήματα από διάφορους ανθρώπους του χώρου, λέει η Ερασμία Μάνου, αφήνοντας έτσι εχμές ότι το έχει ξανακάνει και με άλλους διάσημους. Εδώ λοιπόν καλείται να παρέμβει η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Το έχει πει ήδη ότι έχει, ότι έχει πάει στην αστυνομία κάνοντας μηνύσεις για να βρεθεί η λύση. Και μιλάμε για Ερασμία Μάνου, πολύ γλυκό κορίτσι. Δεν έχει προκαλέσει ποτέ, δεν έχει δώσει κάποια αφορμή για κάτι. Πολύ καλή τραγουδίστρια, ξαναλέμε, αυτή τη στιγμή απειλείται, εκβιάζεται το κορίτσι από συγκεκριμένο πρόσωπο, όπου έχοντας αυτό το πλαστό μαϊμού λογαριασμό στο Facebook, απειλεί το κορίτσι και τη διασύρει δεξιά και αριστερά. Πιστεύουμε ότι η δίωξη ελληνικού εγκλήματος θα το λύσει το θέμα, ναι. Και υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα, δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς. Είναι αρκετά. Πάμε να δώσουμε τώρα κολαγόνα στους συνεθετές. Πάμε να δώσουμε κολαγόνο. Πάμε να δώσουμε ένα και δύο κολαγόνα για εσάς. Ένα, δύο κολαγόνα και 100.